Το ρόλο και δεύτερης γυναίκας που είχε επιχειρήσει να επισκεφθεί τον Βασίλη Παλαιοκόστο όταν ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλού ερευνούν οι ιδιωκτικές αρχές. Η γυναίκα αυτή είχε αναφέρει τότε στον αρχιφύλακα πως είναι μνηστή του διαβόητου κακοποιού. Την ίδια ώρα η αστυνομία αναζητεί και τους άλλους συνεργούς καθώς και το δεύτερο κρυσφύγετο του Παλαιοκόστα, του Ριζάη και της ξανθιάς φίλης του. Νομικοί εξετάζουν τι ρόλο μπορεί να έχει παίξει και μία νεαρή γυναίκα που τον περασμένο Γενάρη πήγε στις φυλακές Κορυδαλού και ζήτησε να επισκεφθεί τον Βασίλη Παλαιοκόστα. Το επισκεπτήριο δεν έγινε ποτέ επειδή οι φύλακες δεν πίστηκαν πως είναι η μνηστή του όπως η ίδια θέλησε να εμφανιστεί. Αυτή είναι η ξανθιά σύντροφος του Αλκέτ Ριζάη. Είναι η γυναίκα φάντασμα που φυγάδευσε τους δύο δραπέτες στη μεζονέτα του Αλεποχωρίου. Η Σιούλα, φίλη του Ριζάη, δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία της για τον καταζητούμενο άνδρα που αγάπησε. Με τον Αλκέτ γνωρίστηκα πριν από 5 χρόνια σε μια καφετέρια στο Περιστέρι. Τον αγαπάω και του είχα πει να πάει να παραδοθεί και να μην ζει σαν κυνηγημένος. Η 33χρονη Ελληνίδα είναι η γυναίκα που μίσθωσε και επέβαινε στο ελικόπτερο της μεγάλης φυγής από τις φυλακές Κορυδαλού. Οι αρχές είχαν υποτιμήσει τις δυνάμεις της Ξανθιάς που ξαναβρήκαν τα ίχνη της στο Αλεποχώρι.